Το φαινόμενο του παράνομου εμπορίου στη Θεσσαλία και σε όλη τη χώρα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Περίπου 300.000 είναι οι μικροπολιτές που πουλάνε παράνομα την πραμάτια τους, τη στιγμή που οι νέες άδειες που εξέδωσε η πολιτεία είναι μόλις 10.000, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Νίκος Τζίκας. Οι 7 στους 10 μικροπολιτές, υποστηρίζει ο κύριος Τζίκας, είναι παράνομοι. Χθες, στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη για το παρεμπόριο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπορικών συλλόγων της Θεσσαλίας, των επιμελητηρίων, των ξενοδόχων, των δημοτικών αστυνομιών, της ελληνικής αστυνομίας και τους ΔΟΕ Θεσσαλίας. 10.000 νέες άδειες έδωσε η πολιτεία για μικροπολιτές, 300.000 είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται παράνομα σε όλη την Ελλάδα. 22 εκατομμύρια κατασχέθηκαν παράνομα προϊόντα μαϊμούδες, είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. 22 εκατομμύρια είναι ο τζίρος που γίνεται στην παραοικονομία, 8 εκατομμύρια είναι ΦΠΑ και φόροι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το νούμερο στο παράνομο εμπόριο πώς εξελίσσεται. Η έρευνα της ΕΣΕ και της ΓΕΣΕΒΕ μιλούν ξεκάθαρα. 65 με 70 χιλιάδες επιχειρήσεις μέχρι τέλος του χρόνου θα κλείσουν, 240 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίες θα χαθούν. Εντατικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους ζητούν τα μέλη των εμπορικών συλλόγων της Θεσσαλίας για να παταχθεί το φαινόμενο του παραεμπορίου. Να λειτουργήσουν τα μεικτά συνεργεία ελέγχου. Να μην πετάμε τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον, η μία υπηρεσία στην άλλη και όλοι μαζί να βγούμε έξω συντονισμένα, να υπάρξει πολιτική βούληση, η θέληση υπάρχει. Σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία η κάμερα της TRT εντόπισε δημοτική αστυνόμο με αστυνομικούς να κατάσχουν το παράνομο εμπόρευμα αλλοδαπού μικροπολιτή, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε ανενόχλητος. Όπως ανέφερε ο διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας, Θόδωρος Κυρόπουλος, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η TRT μαζί του, προφανώς ο εν λόγω αλλοδαπός θα έδειξε ότι κατήχε νόμιμα δικαιολογητικά προσωρινής παραμονής στη χώρα μας. Το κακό όμως είναι ότι αύριο θα τον ξαναπιάσουμε, δήλωσε ο κύριος Κυρόπουλος, συμπληρώνοντας ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να το λύσει η πολιτεία.